πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι τα όπλα που έχει στα χέρια της η εργοδοσία, με τα οποία χτυπάει τους εργάτες, τους νόμους δηλαδή, και τους προηγούμενους του Χατζηδάκη, έχουν προσφερθεί στα χέρια της εργοδοσίας από αυτό που λέμε το πολιτικό προσωπικό, από όλες τις κυβερνήσεις προηγούμενες. Ξεκάθαρα πράγματα. Τι αποδεικνύει όμως η εργοδοσία? Ότι δεν έχει καμία δύναμη απέναντι σε ένα τόσο μικρό αριθμό εργαζομένων, αποφασισμένων να παλέψουν για αυτά που έχουν κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια, για να διατηρήσουν και να ανάψουν μια μεγαλύτερη φλόγα, την οποία θα την πάρει συνολικά η εργατική τάξη και θα την πάει στους όλους τους χώρους δουλειάς, για να διεκδικήσει το αυτονόητο. Δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας απέναντι σε μια αντεργατική πολιτική που ουσιαστικά τους θέλει ευέλικτους, χωρίς δικαίωμα στο ωράριο, χωρίς δικαίωμα στη συλλογική σύμβαση, χωρίς δικαίωμα στον χρόνο εργασίας. Αυτό είναι. Το λένε ξεκάθαρα με όλους τους τρόπους, ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα των νόμων, το νομοθετικό πλαίσιο, το νομοθετικό προστάσιο που μας έχουν δώσει όλες οι κυβερνήσεις, για να τα πάρουμε όλα. Ο όρος παράσιτα είναι πολιτικός. Γιατί εδώ οι αγρότες τσακίζονται όλη μέρα να βγάλουν την πρώτη ύλη, το προϊόν, οι εργάτες παράγουν και να φτάσει το προϊόν μέχρι τους καταναλωτές, αυτοί ποιο ρόλο βαράνε εδώ μέσα? Και έχει αποδειχθεί ότι ο μόνος τρόπος για να σπάσουν το μέτωπο των εργατών δεν είναι ούτε οι κυβερνητικές πλάτες, ούτε οι σχέσεις και οι γνωριμίες, ούτε η χρηματοδότηση που θέλουν, που ακόμα ούτως ή άλλως και η χρηματοδότηση είναι από τις δικές μας τσέπες, είναι πάλι χρήση των εργατών. Γιατί ούτε οι μόνοι τους μπορούν να δουλέψουν στο εργοστάσιο, ούτε με την καταστολή. Εργάτες θέλουν εκφοβισμένους για να μπορέσουν να σπάσουν το μέτωπο των εργατών. Έχουν καταλάβει ότι εδώ αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Θα μεγαλώσει η αλληλεγγύη. Το έχουμε κάνει ξεκάθαρο ότι η επιλογή της καταστολής θα διευρύνει και το μέτωπο της αλληλεγγύης, αλλά και την αντίστοιχη απάντηση της εργατικής τάξης. Και ξαναλέμε ότι εδώ πέρα, με τους μεγαλειώδες, συμπληρώνει αυτός ο αγώνας, τους μεγαλειώδες αγώνες που γίνονται σε πολλούς κλάδους, τα έχουμε ξαναπεί, στην Λάρκο, στην Κόσκο, στα Πετρέλαια Λιπάσματα Καβάλας, στην Ιφούτ κτλ, κτλ, για να στηθεί ο επόμενος πυλώνας, πάνω στον οποίο η εργατική τάξη θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για να περάσει την αντεπίθεση. Και αυτό θα γίνει άσχετα με το ποια θα είναι η επιλογή τους και ποιο θα είναι ακόμα και το αποτέλεσμα.